της Μεσσηνίας και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού σηματοδοτεί πολλά για τον τόπο μας στο διακύδευμα αυτών των εκλογών, των αυτοδιοικητικών και των εκλογών για την Ευρωβουλή. Το διακύδευμα που εμπλέκει τουλάχιστον στην Ευρωβουλή, που ανεβαίνουν ακραίες νεοφιλελεύθερες και ακραίες δεξιές και φασιστικές τάσεις, είναι το άνοιγμα που κάνει ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή στο προοδευτικό κίνημα απέναντι στο νεοφιλελευθερισμό και στην ακραία ρητορική της δεξιάς σε όλη την Ευρώπη. Είναι μεγάλη μας τιμή και καλούμε όλο τον κόσμο η αφετηρία αυτή της συγκέντρωσης να γίνεται στη Μεσσηνία μας, στον τόπο μας. Είναι ενδεικτικό στο πόσο μεγάλη σημασία δίνει ο Πρωθυπουργός για τον τόπο μας. Καλούμε όλους τους πολίτες την Πέμπτη να βρίσκονται εκεί. Αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν απέναντι στην ακραία ρητορική. Η αρχή γενομένης έγινε το 2015 απέναντι σε αυτά που απίθυνε ο Πρωθυπουργός στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θα συνεχίσουμε, η Ελλάδα σαν μια μικρή χώρα της Ευρώπης, αλλά μεγάλη δημοκρατικά, να είναι ο άξονας αυτός που θα δείξει το δρόμο για την αντιστροφή αυτών που γίνονται τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθανε και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθουν την Πέμπτη κάτω. Να είστε καλά.